Είμαστε 2 χρόνια από την πανδημία και είμαστε στον Ευαγγελισμό, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, για να συζητήσουμε ακριβώς για τις εξελίξεις που απασχολούν όλους μας και την υγεία μας. Εδώ μαζί μας είναι ο Γιώργος Φερεντίνος, γιατρός, καρδιολόγος, πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του Ευαγγελισμού. Είναι η Τατιάνα Ευαγγελοπούλου εδώ μαζί μας. Εργαζόμενη στο νοσοκομείο, είναι η αναπληρώτρια γραμματέας του Σωματείου. Και η Γιώνα Σακίκη, η οποία είναι νοσηλεύτρια, είναι επικουρική νοσηλεύτρια, έχει μπει στη μάχη τώρα και έχει ζήσει αρκετά πράγματα που θα μας μεταφέρει. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση που έχει να κάνει με το πού βρισκόμαστε. Γιώργο, καλλιεργείται η εντύπωση κυρίως από την κυβέρνηση ότι σύντομα τελειώνουμε την πανδημία. Η δική σας εικόνα μέσα από το νοσοκομείο ποια είναι? Το αφήγημα ότι η νέα μετάλλαξη αποτελεί ένα κοινό συνάχη το οποίο έρχεται να περάσει και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για το τέλος της πανδημίας, δεν νομίζω ότι είναι η εικόνα που βγαίνει και από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού και νομίζω και γενικότερα από τα υπόλοιπα νοσοκομεία του Λεκανοπέδιου αλλά και της χώρας. Είμαστε ένα νοσοκομείο το οποίο πλέον είναι σταθερά με περίπου 100% πληρότητα στην κλινική COVID, δηλαδή από τα 170 κρεβάτια είναι ελάχιστα κάτω από 10 αυτά τα οποία είναι διαθέσιμα καθημερινά. Είμαστε σχεδόν με 100% πληρότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και σχεδόν σταθερά καθημερινά με πάνω από 10 περιστατικά διασωληνωμένα στους ορόφους. Αυτή η εικόνα καταλαβαίνετε ότι μόνο αποκλιμάκωση δεν δείχνει, ιδιαίτερα σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ρόλο και όσον αφορά τις υπόλοιπες χρόνιες παθήσεις, καθώς λειτουργούν κλινικές που είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένες, νευροχειρουργική, καρδιοχειρουργική, αλλά και μονάδες μεταμόσχησης μυελού των οστών ή οργάνων, τα οποία πρέπει να τρέχουν παράλληλα, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος την ίδια στιγμή νοσεί και από άλλες παθήσεις, όχι μόνο από το COVID. Οπότε προσπαθούμε με πολύ φιλότιμο, με πολύ κόπο και πραγματικά ξεπερνώντας σε αυτούς μας να τρέξουμε τις 2 παράλληλες πανδημίες, των χρονίων παθήσεων δηλαδή, αλλά και την πανδημία του COVID. Πολλές φορές, μη φτάνοντας και εμείς, δηλαδή ξεπερνώντας τις δυνάμεις μας, βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να έχουμε σε καμία περίπτωση όσον αφορά την υγεία του λαού μας αυτή τη στιγμή. Τα νοσοκομεία 2 χρόνια τώρα έχουν μεγάλη πίεση, αλλά 2 χρόνια τώρα και το δικό σου σωματείο, η υγειονομική, έχουν αναδείξει κάποια αιτήματα. Μεταξύ αυτών είναι ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, επίταξη ιδιωτικού τομέα. Ποια είναι η τύχη 2 χρόνια τώρα αυτών των αιτημάτων? Έχει γίνει κάτι? Γνωρίζοντας και λειτουργώντας το νοσοκομείο 24 ώρες το 24ωρο, ξέρουμε από πρώτο χέρι τι χρειάζεται ώστε να λειτουργήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Θέλει προσωπικό. Από τη στιγμή που σε αυτή τη φάση είμαστε σε ένα πόλεμο, όπως λένε, διαρκείας εδώ και 2 χρόνια, θα έπρεπε και ο ιδιωτικός τομέας να έχει επιστρατευτεί, χωρίς να παζαρεύουμε κρεβάτια, χωρίς να παζαρεύουμε ανθρώπινες ζωές, το τι τιμή θα τις αγοράσουμε. Και όχι να είμαστε σε μια διαδικασία που ο ιδιωτικός τομέας ναι μεν αγοράζει ακριβοπληρωμένες υπηρεσίες από τον ΕΟΠΗ, αλλά την ίδια στιγμή κάνει casting στους ασθενείς, διαλέγοντας αυτούς που είναι οι λιγότερο βαριά, αυτοί οι οποίοι θα κοστίσουν λιγότερο για να έχει ακριβώς μεγαλύτερο όφελος από την αποζημίωση πέρα από τον ΕΟΠΗ. Τατιάνα, εάν είχαμε ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων, ουσιαστική ενίσχυση, δηλαδή αν ανοίγαν και τα νοσοκομεία που είχαν κλείσει το προηγούμενο διάστημα και είχαμε και επίταξη, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι θα ήταν τα πράγματα καλύτερα? Θέλεις πρακτικά σε 3 επίπεδα παρέμβαση. Ένα είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία σε τέτοιες καταστάσεις, ακόμα από το κομμάτι της πρόληψης, αλλά και στο πρωτοβάθμιο πεδίο που λέμε των υπηρεσιών, έχει να παίξει πολύ σοβαρό ρόλο στις πανδημίες. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό, με υποδομές. Δηλαδή εδώ τώρα είδατε, τελευταία έχουμε καταγγελίες, πέφτουν τα βάνια, χαλάνε μηχανήματα. Ο άλλος για αξονική που πρέπει να κάνει και είναι, μπορεί να είναι σε άθλια κατάσταση, μπορεί να περιμένει 5 ώρες, 10 ώρες, 12 ώρες, προκειμένου να δεις αν πρέπει να γίνει εισαγωγή, σε τι κατάσταση είναι. Αυτά έπρεπε να έχουν τελειώσει. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή που φτιάχνεις νοσοκομεία σε 10 μέρες. Είμαστε σε έναν αιώνα τέτοιο. Αυτά λοιπόν σε τέτοια κατάσταση έπρεπε να έχει δοθεί προτεραιότητα, να έχεις και τις υποδομές και τα μέτρα προστασίας και το προσωπικό κτλ. Και να ανοίξεις και τα κλειστά νοσοκομεία για να πολλαπλασιάσεις τις δομές σου και να αποφορτίσεις και τον κόσμο και να στηρίξεις και αυτό που υπόθηκε, τα άλλα νοσήματα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχει ένα κρυφό νούμερο νεκρών, υπάρχει ένα κρυφό νούμερο πιο επιπεπλεγμένης νοσηρότητας, το οποίο θα μπορούσαμε να μην το έχουμε. Και είναι όλοι αυτοί που έχουν το ζάχαρο και τα καρδιαγγειακά, ας πούμε, που είναι τα πιο κοινά,
και τα οποία έρχονται σε πολύ βαριά κατάσταση γιατί χάνεται το νήμα της παρακολούθησης και της θεραπείας. Πώς ερμηνεύει το γεγονός ότι δεν ικανοποιούνται αυτά τα αιτήματα και δεν έχουμε αυτήν την εικόνα που εσείς περιγράφατε ότι θα μπορούσαμε καλύτερα να έχουμε? Καταλήγουμε στο συμπέρασμα και μετά από μια σωρία κινήσεων στην αντίθετη κατεύθυνση όλο αυτό το διάστημα, ότι επιλέγεται από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, από την κυβέρνηση και το υλοποιούν οι διοικήσεις προς τα κάτω κτλ. Ο αντίθετος δρόμος, δηλαδή εδώ πέρα έχουμε μια ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, από πάνω έχουμε συνέχεια φοροαπαλλαγές, δώρο στο, για να πάρει κάθε φορά ο ιδιώτης να δεσμεύσει κάποια κρεβάτια, παίρνει δώρο, παίρνει πανοπρίκι, πώς το λέμε. Και πάλι όμως, ακριβώς γιατί θέλει να διαφημίζεται ως COVID-free, δεν σου τα παίρνει, ούτε τα βαριά περιστατικά που μπορούν να κινητοποιήσουν κρεβάτια για πολλές μέρες, ούτε που μπορεί να σου διασπείρουν μέσα στο χώρο και να χάσεις υπηρεσίες. Στη Γιώνα. Γιώνα, τώρα μπήκε στη μάχη της πανδημίας, δηλαδή είσαι μια πρόσληψη επικουρική υγειονομικός για την πανδημία. Τι ζείτε ως χώρο εργασίας, τι συμβαίνει? Η κατάσταση, όπως είπαν και προηγουμένως, ήταν ήδη δύσκολη γιατί υπήρχε μια υποστελέχωση που καιρό φώναζαν οι υγειονομικοί, ναι, ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το κύμα πανδημίας και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Εμείς οι επικουρικοί αποτελούμε περίπου το 30 με 35% των εργαζομένων του νοσοκομείου του Ευαγγελισμού. Το να μην μπορείς να κάνεις διάλειμμα, ενώ δικαιούσε να κάνεις ένα 30 λεπτό διάλειμμα, είναι γιατί δεν προλαβαίνεις να πιεις ούτε νερό. Ειδικά στα τμήματα COVID αυτή τη στιγμή, ο φόρτος εργασίας. Άρα ο κόσμος δεν φτάνει που είναι στο νοσοκομείο. Ο φόρτος εργασίας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί, για να μιλήσουμε και με αριθμούς, έχεις δύο νοσηλευτές σε κάθε όροφο, είτε παθολογικό είτε COVID, για 40 με 50 άτομα. Έχεις ένα νοσηλευτή στη μονάδα για 4 ασθενείς, τη στιγμή που λέμε ότι η αναντιστοιχία είναι αντίστροφη. 4 νοσηλευτές για έναν ασθενή το 24ωρο. Είσαι αναγκασμένος να ιεραρχήσεις, ενώ ουσιαστικά ο καθένας έχει τις ίδιες ανάγκες. Και συνήθως δεν προλαβαίνεις να ιεραρχήσεις το πιο τρέχον, το πιο επίγον. Τη στιγμή που όλοι σε έχουν το ίδιο ανάγκη. Ή θα μπει στη διαδικασία να πεις θα τελειώσαμε την νοσηλεία και μετά, ή θα πεις ότι τώρα παίρνω εισαγωγή και πρέπει να ασχοληθώ. Το να έχεις έναν διασωληνωμένο ασθενή στον όροφο είναι μια από μόνη του αυξημένη ανάγκη. Φανταστείτε ότι εδώ λέμε ένας ασθενής προς 4 νοσηλευτές. Φανταστείτε στον όροφο που είναι ένας νοσηλευτής για 40 ασθενείς και να είναι ένας διασωληνωμένος. Γιώργο, έχουμε δει γιατρούς να καταραίουν. Νοσοκόμους, νοσοκόμες, υγειονομικούς σε εξάντληση. Υπάρχει το πρόβλημα της νόσησης. Τώρα προέκυψε και κάτι ακόμη. Η υγειονομική απομόνωση ή καραντίνα, που την ξέρουμε περισσότερο, να μειώνεται κάθε τόσο και λιγότερο. Χαρακτηρίστηκε από τους υγειονομικούς η τελευταία απόφαση να είναι 5 μέρες αντιεπιστημονική και επικίνδυνη. Γιατί? Είναι ένα ζήτημα που βάζουμε ότι δεν μπορεί να τεντώνονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τα κριτήρια της αγοράς και με βάση τα κριτήρια της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης. Το να δίνει σε έναν άνθρωπο, ανεξάρτητα από το αν είναι υγειονομικός ή όχι, τη δυνατότητα να αναρρώσει, τη δυνατότητα να ξεκουραστεί στην εφημερία του και να μην κοιμάται στο πάτωμα, τη δυνατότητα να μπορεί να έχει λίγο χρόνο να μπορέσει να μαζέψει τις δυνάμεις του για να ξαναμπεί στη μάχη, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε λάβει εμείς τέτοιου είδους εικόνα από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου. Το να φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι ένας υγειονομικός θα εξετάζει έναν ασθενή και την ίδια στιγμή μπορεί να είναι αρνητικός, αλλά να συνεχίζει να έχει συμπτώματα, να βύχει πάνω από τον άρρωστο, καταλαβαίνετε ότι αυτό σε μια περίοδο πανδημίας δημιουργεί και ερωτηματικά στους αρρώστους πώς γίνεται να με περιθάλτει ένας υγειονομικός που ακόμα δεν είναι καλά. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα και ένα κριτήριο που βάζουμε και εμείς, ότι θα πρέπει ένας υγειονομικός να επιστρέφει πρώτα απ' όλα με ασφάλεια για τους ασθενείς του, δεύτερον με ασφάλεια για τους συναδέλφους του, άρα με αρνητικό τεστ, και τρίτον να έχει αναρρώσει από συμπτώματα ώστε να μην υπάρχει και το ζήτημα της εξάλληλης, της κόπωσης αλλά και της κούρασης μέσα στη δουλειά. Θεωρείτε ότι αυτές οι μειώσεις γίνονται επειδή δεν υπάρχει προσωπικό και
αν φύγει ο κόσμος λόγω καραντίνας ή υγειονομικής επιτήρησης, θα μείνει γυμνό το νοσοκομείο? Ξεκάθαρα. Καθημερινά πλέον στον Ευαγγελισμό μετράμε πάνω από 50 συναδέλφους οι οποίοι είναι σε καραντίνα. Ναι. Αν σε αυτούς κάποιος προσθέσει και περίπου 90 συναδέλφους που βρίσκονται σε αναστολή, μιλάμε για μια κρίσιμη μάζα γύρω στους 150 υγειονομικούς οι οποίοι καθημερινά απουσιάζουν από τις θέσεις δουλειάς. Σε ένα νοσοκομείο που μετράει περίπου 3.000 και εργαζομένους, είναι ένα σημαντικό νούμερο. Δηλαδή, άλλα νοσοκομεία με τέτοιες απώλειες θα είχαν κλείσει. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια λόγω της υποστελέχωσης και λόγω του μειωμένου προσωπικού που έχει ανταπόκριση, που έχει μάλλον αντίκτυπο από τις μειωμένες προσλήψεις, να μην μπορείς αυτή τη στιγμή ούτε να αναρρώσεις και πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω, το επόμενο στάδιο θα είναι ίσως οι υγειονομικοί που βγαίνουν θετικοί να πηγαίνουν να δουλεύουν κατευθείαν στις κλινικές COVID και να μην παίρνουν και καθόλου μερές ανάπαυσης. Το σωματείο πώς στηρίζει τους εργαζόμενους? Ακούσαμε τη Γιώνα να μας εξηγεί τι γίνεται. Τα ξέρετε κι εσείς βέβαια. Τι γίνεται με τους παλιότερους, τους νεότερους, τους μόνιμους, τους επικουρικούς? Καταρχήν, εδώ είναι ένα σωματείο που έβαλε, ας το πούμε, από τα πρώτα τις βάσεις για να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ισότιμα καλυμμένοι από το σωματείο, να μπορούν να εκφράζουν τα παράπονά τους, τις καταγγελίες τους, να δίνουν την εικόνα ζωντανά τι γίνεται στους χώρους. Από το 2009 που έσκασε το ζήτημα και μας είχαν πάει και όλες οι άλλες παρατάξεις στα δικαστήρια, γιατί τολμήσαμε να γράψουμε τότε τους λίγους συμβασιούχους, που εμείς λέγαμε από τότε ότι δεν υπάρχει. Τους εγγράψατε στη δύναμη του σωματείου? Ναι, κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια, τότε ξεκίναγε όλη αυτή η προσπάθεια, ναι, να εγγραφούν ισότιμα οι συνάδελφοι, που τότε ήταν πολύ λιγότεροι. Σήμερα έχουμε φτάσει να είναι το 30-35% του δυναμικού οι συνάδελφοι που είναι με συμβάσεις. Ακόμα και τώρα υπάρχουν δυνάμεις που μέχρι και τις πρόσφατες εκλογές του σωματείου χτυπούσαν τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ για αυτή την πρωτοβουλία και προσπαθούσαν να βάλουν προσκόμματα στην έκφραση των συναδέλφων, των επικουρικών κτλ. Και το συνεχίζουν. Εμείς λέμε ότι καταρχήν είμαστε όλοι συνάδελφοι, ίσοι κτλ. Θα πρέπει με όλους τους τρόπους να εκφράζονται και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και να βγαίνουν μπροστά και δίνουμε πάντα βήμα και στους συναδέλφους αυτούς. Τις προάλλες, για παράδειγμα, έγινε με την ευκαιρία μιας κινητοποίησης που είχαμε τη μέρα κοινής δράσης που έγινε σε όλα τα νοσοκομεία, κάναμε μια παρέμβαση στο Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Γιατί εκεί είναι το πολυπληθέστερο τμήμα των συναδέλφων των συμβασιούχων. Είναι η νοσηλευτική υπηρεσία που έχει πάρει σχεδόν 600 συμβασιούχους, χοντρά-χοντρά το λέμε, μέσα στην πανδημία. Και είναι οι συνάδελφοι με όλα αυτά τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν. Εμείς λέμε ότι η βελτίωση των συνθήκων των υγειονομικών, που είναι πραγματικά άθλιες στις μέρες μας, σημαίνει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία, στην περίθαλψη και την υγεία των ασθενών μας. Γιώνα, όλοι ελπίζουμε η πανδημία να τελειώσει. Οι επιστήμονες λένε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Εσείς τι θα απογίνετε? Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε και αυτό που ζητάμε κιόλας και στην τελευταία κινητοποίηση αλλά και στη στάση που έρχεται εργασίας που έχουμε την Τετάρτη, είναι ξεκάθαρα τη μονιμοποίησή μας. Και δεν το λέμε στα πλαίσια της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή το μόνιμο προσωπικό είναι εξουθενωμένο, είναι οριακό και ένα μεγάλο κομμάτι θα συνταξιοδοτηθεί. Όπως είπε και η Τατιάνα, το 30-35% είμαστε συμβασιούχοι και καλύπτουμε πάγιες ανάγκες του νοσοκομείου. Συνάδελφοι που ήρθαμε με συμβάσεις COVID, δεν καλύψαμε μονάχα κλινικές και μονάδες COVID. Πήγαμε σε παθολογικές, πήγαμε σε χειρουργικά τμήματα, πήγαμε στα χειρουργεία. Καλύψαμε όλες τις ανάγκες και πάλι δεν φτάνουμε. Αυτό είναι το πιο βασικό. 31 Μαρτίου εμείς βλέπουμε την πόρτα της εξόδου και ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της ανεργίας, με το ενδεχόμενο να χάσουμε τα χρωστούμενα ρεπό, με το ενδεχόμενο η άδειά μας να μην μπορέσει να δοθεί. Και όλα αυτά γιατί η πραγματικότητα που υπάρχει μέσα στα νοσοκομεία δεν είναι ένα εσύ που αντέχει. Είναι ένα εσύ που είναι οριακό. Ένα εσύ το οποίο έχει φωνή και τόσο καιρό όλοι οι υγειονομικοί φωνάζουν, αλλά η κυβέρνηση δεν δέχεται να ακούσει. Και αυτό που φωνάζουν είναι μονιμοποίηση με βάση τις ανάγκες των νοσοκομείων. Φωνάζουν για επίταξη του ιδιωτικού τομέα, γιατί θα έδινε μια μεγάλη δυνατότητα ώστε ουσιαστικά να αποφορτιστούν λιγάκι τα νοσοκομεία και να καλύψουν και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι ασθενών που είναι στον αέρα. Θα έδινε μικρότερο ενδεχόμενο ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων που είναι στα ύψη. Όλα αυτά τα πράγματα στα πλαίσια που ο καθένας μας να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Γιατί εμείς αισθανόμαστε ότι δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, όσο και αν προσπαθούμε. Γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες πια. Γιώργο, νέο εσύ.
Η κυβέρνηση το έχει πει, το σχεδιάζει, το έχει προαναγγείλει, μας έχει δώσει ένα στίγμα να αντιληφθούμε τι θέλει να κάνει. Έχει μιλήσει για περισσότερες συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα και να ξαναδούμε τι θα γίνει με τα δημόσια νοσοκομεία που είναι σε κοντινές χιλιομετρικές αποστάσεις, είτε με συγχωνεύσεις, κλείσιμο, αποδυνάμωση του ενός, ενίσχυση του άλλου. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά? Μας φαίνονται δραματικά τη στιγμή που μετράμε κάθε μέρα εκατοστάδες νεκρών. Εμείς αντί να συζητάμε πώς θα ανοίξουμε νοσοκομεία, συζητάμε πώς θα κλείσουμε περισσότερα. Δεν νομίζω ότι η λογική της κυβέρνησης συνάδει με τη λογική που θα έπρεπε να έχει πλειονότητα των εργαζομένων αλλά και των υγειονομικών που δουλεύουν μέσα στο ΕΣΥ για το πώς είναι πραγματικά ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας αναπτυγμένο σε όλες τις βαθμίδες ώστε να προλαβαίνει στην έγκαιρη διάγνωση, στην παρακολούθηση και στη θεραπεία των ασθενών αλλά και στο follow-up μετά από οποιασδήποτε επεμβάσεις. Έχουν γίνει γνωστά παραδείγματα και σε διάφορους δήμους της Ελλάδος με σχέδια που έχουν κάνει και διάφοροι δημάρχοι σε ρόλο λαγού για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια πραγματικότητα με το κλείσιμο διάφορων δορυφορικών νοσοκομείων και την ύπαρξη ουσιαστικά ενός κεντρικού νοσοκομείου για τις πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και για τους υπόλοιπους μια 24ωρη ημερήσια νοσηλεία απλά για να μπορέσει να συντηρηθεί ένας ασθενής μέχρι να μεταφερθεί σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο. Νομίζω ότι στον 21ο αιώνα θα πρέπει να συζητάμε για άλλα πράγματα. Θα πρέπει να συζητάμε για πρόληψη, θα πρέπει να συζητάμε για περί γενετική φροντίδα, θα πρέπει να συζητάμε για νοσηλευτές μέσα στα σχολεία, θα πρέπει να συζητάμε για μεγαλύτερη ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί το πρωτεύον για να πετύχεις το ευζήν είναι να πετύχεις πρώτα το ζήν. Οι υγειονομικοί είναι εδώ να διεκδικήσουν ένα σύστημα υγείας το οποίο έδειξε και στην πανδημία ότι αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας έχει στρέψει την πλάτη σε όλους τους ασθενείς οι οποίοι ταυτόχρονα με κάποια άλλη πάθηση έχουν και COVID. Οπότε ουσιαστικά η όλη προσπάθεια έχει στηριχθεί από τους υγειονομικούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν μπορεί να συζητάμε για περιθώρια κερδοφορίας πάνω στον πόνο ή τη ζωή των ασθενών. Είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο για μας και είναι ασύμβατο και με τον όρκο που έχουμε πάρει αλλά και με το λειτουργήμα το οποίο ασκούμε. Θα πρέπει λοιπόν το επόμενο διάστημα οι υγειονομικοί, το μαχόμενο κομμάτι τους μέσα στα νοσοκομεία, γιατί είναι και ένα κομμάτι το οποίο έχει να κερδίσει από αυτό το νέο ΕΣΥ και ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται και συζητήσεις για διάφορες θέσεις ευθύνης που θα αναλάβουν κάποιοι που προωθούν αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης. Αλλά το μαχόμενο κομμάτι των υγειονομικών, που πραγματικά ζει και αναπνέει πάνω από τους ασθενείς, μαζί με την πλειονότητα του λαού μας, θα πρέπει το επόμενο διάστημα να αρθώσουν ένα τείχος απέναντι σε τέτοια σχέδια, τα οποία έρχονται να πραγματιστούν μια πολύ πολύ δύσκολη και ουσιαστικά αδύνατη πρόσβαση για την πλειονότητα του λαού μας σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, οι οποίες θα είναι όμως και δωρεάν το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα, να σας ευχαριστήσω που σώζετε και τις ζωές μας επίσης.